Είναι αλήθεια αυτό, Νίκο Βασιλάκο, είναι ο πρόεδρος του Internet Now. Καλημέρα και χρόνια καλημέρα, πολλά. Καλημέρα, είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Οι Έλληνες προτίμησαν το δωρεάν, δηλαδή ευχές μέσω Messenger, ευχές μέσω WhatsApp, ευχές μέσω Viber, ευχές με κάθε τρόπο που δεν κοστίζει, με μηδενικό κόστος. Να πούμε βέβαια, προσοχή σε όλους τους χρήστες WhatsApp, όσοι δεν ενημέρωσαν. Σωστή επιλογή. Ναι, πολύ σωστή επιλογή, διότι πρώτον δεν φορτώνουμε το λογαριασμό μας καθόλου με κόστος τηλεπικοινωνιακό. Mm-hmm. Δεύτερον, υπάρχει μία δυνατότητα που δεν προσφέρεται σε όλες τις συσκευές, στις ηλεκτρονικές ευχές, να δεις πότε βλέπει ο άλλος την ευχή σου και να αντιδράσεις την ευχή σου. Αυτό στο συμβατικό SMS δεν υπάρχει στα συμβατικά μηνύματα. Οπότε τι γίνεται, διαλέγουν ειδικά το Messenger, το Viber και το WhatsApp, όπου μπορείς να δεις αν το είδε, άμεσα, πότε το είδε και πώς αντέδρασε. Mm-hmm. Και αυτό είναι που κερδίζει όλο και περισσότερους χρήστες, γιατί αυτό κατήργησε ουσιαστικά και το email όπως το ξέραμε. Ναι. Όταν έστελνες παλιά ένα mail, δεν ήξερες αν ο άλλος το έλαβε. Ήσουν στην άγνοια. Τώρα πια δεν είσαι στην άγνοια. Είσαι στη γνώση του ηλεκτρονικού μηνύματος και να πούμε ότι ειδικά τις ημέρες των εορτών. Ανά ημέρα είχαμε περισσότερα από 50 εκατομμύρια μηνύματα μόνο στην Ελλάδα. Αυτά όλα τα μηνύματα ήταν συνήθως ευχών, εικόνων, τα emojis που λέμε, γιατί με εικόνα μπορείς να πεις, όπως λένε χαρακτηριστικά, είναι σαν χίλιες λέξεις, μπορείς να πεις πολλά περισσότερα πράγματα και να μην χαρακτηρίσεις τις ευχές σου. Η Ελλάδα είναι σε προνομιακή θέση γιατί μπήκε στο 5G. Σε λίγο θα το δούμε και θα το νιώσουμε όλοι. Αυτό που αλλάζει είναι ότι θα δούμε για ένα διάστημα 1 με 3 μηνών πρόβλημα στα τηλεφωνικά μας δίκτυα και στα δίκτυα των συνδέσεων μέσω ίντερνετ, γιατί το 5G έχει έρθει για να μείνει, αλλά δεν έχει τόσο ισχυρά θεμέλια ακόμα. Mm-hmm. Αυτό που συνέβη και καταγράφηκε ήταν ότι όλοι όσοι πήραν ενισχυτές σήματος και τους πήγανε στα εξοχικά λόγω τριημέρων και αποδράσεων, όλοι αυτοί λοιπόν έριξαν για μας όλους που ήμασταν στην Αθήνα και στην Αττική την ποιότητα των δικτύων. Αποδυνάμωσαν δηλαδή το δίκτυο, μεταφέρθηκε αλλού. Πάρα πολύ, πολύ σωστά το λες, Νίνα. Το αποδυνάμωσαν σε τέτοιο επίπεδο που αναγκάστηκαν οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας να δώσουν 10 GB δωρεάν σε κάθε λογαριασμό. Mm-hmm. Δεν είναι απλό αυτό που συνέβη για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτό που γίνεται. Η αλήθεια είναι, Νίκο, ότι το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες, σχεδόν τα πάντα τα κάνουμε διαδικτυακά, έτσι. Οπότε έτσι είναι ήδη φορτωμένο το δίκτυο, πόσο μάλλον τώρα αυτές τις μέρες που θέλαμε να πούμε χρόνια πολλά. Και δεν είναι μόνο τα μηνύματα, είναι και οι βιντεοκλήσεις, έτσι. Μπορείς να δεις τον άλλο, να μιλήσεις, αφού σου λείπει τον δικό σου άνθρωπο, να μοιραστείς κάποιες στιγμές μέσα σε αυτή την περίοδο των εορτών. Εντελώς διαφορετική εμπειρία, ζεστή εμπειρία, χριστουγεννιάτικη, πρωτοχρονιάτικη εμπειρία και να ξέρετε ότι μόλις υλοποιηθεί πλήρως το 5G θα έχουμε καλύτερες συνδέσεις και λιγότερη ακτινοβολία. Η ακτινοβολία του 5G είναι πολύ λιγότερη από την ακτινοβολία έτσι όπως τη ζούμε και την ξέρουμε τόσα χρόνια. Τώρα μας τα λες διαφορετικά, γιατί θα θυμάσαι, εσύ τα ξέρεις και καλύτερα από εμάς, ότι στο άκουσμα το πρώτο διάστημα του 5G υπήρξαν έντονοι προβληματισμοί για την ακτινοβολία, για το τι επιπτώσεις μπορεί να έχει στην δημόσια υγεία. Ήταν ένας πόλεμος Αμερικής και Ασίας αυτό που συνέβη, γιατί δεν μπορούσαν οι Αμερικανοί να διαβάσουν το πρωτόκολλο ώστε να μπορούν όλοι να έχουν πρόσβαση και να μπορούν και κατά το δοκούν οι μυστικές υπηρεσίες να το διαβάζουν. Τώρα πια όλα γίνανε κοινός τόπος για όλους, όλοι μπορούν να δουν και να διαβάσουν τα πάντα και γι' αυτό με αυτή τη συμβουλή θα κλείσουμε. Mm-hmm. Προσοχή, γιατί ό,τι ανταλλάσσετε είναι δημόσια εικόνα, δημόσιο μήνυμα, δημόσιος χώρος, το public domain που λέμε. Ναι. Μην θεωρείτε ότι είστε μόνοι, πια λόγω τεχνολογίας κανένας δεν είναι μόνος. Ναι. Όλοι είμαστε με παρέα, ας δούμε τη θετική πλευρά, ας περάσουμε ωραία, καλά, με ασφάλεια, χωρίς προσβολές, χωρίς βαριές κουβέντες, γιατί όλοι ζοριζόμαστε, αλλά ο γραπτός λόγος, έτσι όπως φαίνεται στα μηνύματα, που δεν είναι γραπτός λόγος, είναι γραπτή ομιλία, είναι ένας νέος λόγος, μακλουανικός αυτό που ζούμε. Αυτή η γραπτή ομιλία λοιπόν γίνεται στιλέτο και σπαθί. Να μην είναι σπαθί, να γίνει χάδι, να γίνει ένα όμορφο συνέστημα για όλους. Δώστε και χαρίστε χαρά ηλεκτρονικά. Και αυτό που λες εσύ πάντα στις επικοινωνίες που έχουμε είναι ότι το διαδίκτυο μας έχει λύσει τα χέρια σε πολλές δραστηριότητες, έτσι, και σε πολλές ανάγκες της καθημερινότητάς μας, αλλά από την άλλη είναι και τα προσωπικά δεδομένα και πρέπει να έχουμε το νου μας και τις κεραίες μας τεντωμένες, έτσι δεν είναι? Δεν θα μπορούσα να το πω καλύτερα, Νίνα. Δεν έχω λόγια να σε ευχαριστήσω. Κάθε επικοινωνία μαζί σου είναι απόλαυση. Ha ha ha.
Λοιπόν, να είστε καλά και να περνάτε καλά. Να είστε καλά, λοιπόν, τις ευχές μας. Το ίδιο θα γίνει, Νίκο, τώρα και την πρωτοχρονιά, στην αλλαγή του χρόνου. Φαντάζομαι έτσι, τι έχει να γίνει. Περιμένουμε να ξεπεράσουν ευχές κάθε προηγούμενο. Έτσι. Και μια συμβουλή στους γονείς, ναι, λιγότερες παιχνιδομηχανές, ναι, και όριο στη χρήση τους τώρα που είναι Χριστούγεννα. Το παιδί να μάθει δεξιότητες ψηφιακές, να μπορέσει να επιβιώνει μόνος του. Το παιχνίδι το βάζει σε μια κατάσταση που το αδυνατίζει το παιδί. Να μην είμαστε τόσο χαλαροί, δεν είναι και τόσο, είναι βολικό δώρο, αλλά δεν είναι αυτό που χρειάζεται, που χρειάζονται τα σύγχρονα παιδιά. Λίγο όριο στη χρήση, σε κάθε χρήση. Ναι, τώρα ανοίγεις και μεγάλη κουβέντα εσύ, μεγάλο κεφάλαιο και δεν έχουμε και χρόνο στην διάθεσή μας για την ορθή χρήση του διαδικτύου και πώς τα μικρά παιδιά χρειάζονται την παρακολούθηση, έτσι, και την εποπτεία των γονέων, των κηδεμόνων. Ένα σχόλιο σου, επειδή τα ξέρεις από μέσα και από πρώτο χέρι, για το πώς εξελίχθηκε η τηλεεκπαίδευση. Τα πράγματα εξελίχθηκαν πολύ καλά γιατί ο κόσμος αγκάλιασε το σύστημα τηλεκπαίδευσης. Αυτό έγινε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, σε όλο το εύρος της ελληνικής επικράτειας και ευτυχώς το Υπουργείο Παιδείας άνοιξε περισσότερους από δύο σερβερ. Το πρόβλημα είχε δημιουργηθεί γιατί είχαμε μόνο έναν, έγιναν δύο, έγιναν περισσότεροι και τώρα πια μπορούμε να πούμε με αξιοπιστία ότι υποστηρίζει η Ελλάδα την τηλεκπαίδευση, έχει μπει στη νέα εποχή. Τα παιδιά βέβαια, να ξέρετε, είναι έτοιμα όπως και εκπαιδευτικοί για τηλεκπαίδευση, δεν είναι έτοιμη διδαχθήσα και διδακταία ύλη. Το μεγάλο στοίχημα για το Υπουργείο Παιδείας είναι να εξελίξει τον τρόπο διδασκαλίας, ώστε να γίνει σαν παιχνίδι για τα παιδιά. Θα σας πω, χωρίς να πω την εφαρμογή, ότι εγώ αυτόν τον καιρό μαθαίνω ξένες γλώσσες από μια εφαρμογή που υπάρχει σε κάθε κινητό. Ναι. Μπορεί να είναι δωρεάν, μπορεί με πληρωμή. Αυτή η εφαρμογή εφαρμόζει αρχές παιχνιδιού. Σου δίνει δωράκια, σου δίνει πετράδια, σου δίνει κοσμήματα, σου δίνει παιχνίδια, σου δίνει ό,τι μπορείς να φανταστείς για να μάθεις καινούργιες λέξεις. Αυτό στη γλώσσα μας ονομάζεται παιχνιδοποίηση της εκπαίδευσης. Mm-hmm. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα για το μέλλον. Να γίνει gamification, παιχνιδοποίηση της εκπαίδευσης, ώστε τα παιδιά να μην βαριούνται. Μπορούμε να κάνουμε τα παιδιά να μην βαριούνται. Νίκο Βασιλάκο, η τεχνολογία Βασιλάκο, δεν είναι συνδεδεμένη με βαρεμάρα. Απολαυστικός για μια ακόμη φορά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά. Να είστε καλά, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Μείνετε στην ΕΡΤ, ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και εμείς αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 10.